Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο σημερινό μας podcast, όπου είναι ακόμα ένα Behind the Graphics Professionals, που έχουμε ακόμα έναν επαγγελματία που ουσιαστικά θα είναι δίπλα από τους γραφίστες. Εσύ είσαι επαγγελματίας φωτογράφος, ξεκινάει η ζωή σου από μια οικογενειακή επιχείρηση, το Φώτο Συνέ, με τον Κώστα τον φαρμακάτο πατέρα σου, και γενικά όλο σας το σόι ασχολείται, είναι behind the camera, θα έλεγα. Και θα ήθελα έτσι λίγο να μας πεις λίγα πράγματα ουσιαστικά για το Φώτο Συνέ, και μετά σιγά σιγά να περάσουμε και στα δικά σου, στις σπουδές σου, στο πώς μπήκες στο κομμάτι της φωτογραφίας, τι κάνεις σήμερα. Εντάξει. Γενικά, ό,τι προλάβουμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το υπέροχο αυτό βιβλίο σου, το Φως στη Σκηνή. Είναι ένα τρομερό βιβλίο, το οποίο είναι φωτογραφίες που έχεις σκανάρει εσύ και είναι φωτογραφίες του πατέρα σου, του Κώστα του Φαρμακά και του Γιώργου του Κατσούρη, που είναι από τα θεατρικά έργα του ΘΟΚ. Είναι εξαιρετικό. Το έχω δει online, δεν το έχω διαβάσει, και θα είναι εξαιρετικό. Να είσαι καλά, υπέροχο δώρο. Λοιπόν. Σίγουρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Φέτος κλείνω 30 χρόνια στη δουλειά σαν φωτογράφος. Wow. Επέστρεψα από τις σπουδές το 1992. Mm-hmm. Τρία χρόνια σπουδές. Πού ήσουν, στην Αγγλία. Αγγλία, οκ. Okay. Yeah. Η ειδίκευση είχα επιλογή μεταξύ διαφημιστικής φωτογραφίας και editorial, που είναι φωτοδημοσιογραφία. Για περιοδικά και για εφημερίδες και για πρακτορία. Α, οκ. Μάλιστα. Εγώ επέλεξα τη διαφήμιση λόγω της ιστορίας του, του Φώτο Συνέ. Μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον, διαφήμιση, φωτογραφίσεις, κινηματογραφήσεις, διαφημίσεις για τηλεόραση, ασπρόμαυρο, φιλμ, σκοτεινούς θαλάμους, πολύ πράγμα. Σε παλαιότερα podcast θυμηθήκαμε τη δουλειά, ήταν πρωτοπόροι ουσιαστικά ο πατέρας σου, ο Κώστας ο Φαρμακάς και ο Γιώργος ο Κατσούρης, ήταν πρωτοπόροι στο κομμάτι της διαφήμισης στο φιλμ, ούτε καν πριν καν εμφανιστούν τα βίντεο κτλ. Φύγανε μαζί με το πλοίο για Λονδίνο για σπουδές το 1963. Οκ. Okay. Επέστρεψαν το 1968. Το 1969 στήσανε το Φώτο Συνέ, φέρανε μαζί τους κινηματογραφικές κάμερες, κάνανε την πρώτη μεγάλου μήκους ο Παράς ο Μασκαράς, που είναι μια κωμωδία, και γυρίζανε την Κύπρο και την προβάλλανε σε αίθουσες και σε ανοιχτούς. Άρα είχαν τις κόπιες και τις πηγαίνανε στα σκηνοτρόφια. Πηγαίνανε και είχαν projector και πηγαίνανε και κάναν προβολές κανονικά σε όλες τις πόλεις. Okay. Έχω τις αφίσες, έχω το υλικό. Θα ήταν, καλά. Ναι, θα ήταν καλά να το έχουμε για αρχιακούς καθαρά λόγους. Ναι, ναι, ναι. Και μετά ξεκινήσανε φωτογραφίσεις στούντιο και εξωτερικές στη διαφήμιση, δηλαδή ξενοδοχεία, προϊόντα, βιομηχανίες. Αυτό το υλικό υπάρχει σε αρνητικά φυλαγμένο. Το έχω το αρχείο όλο, στο στούντιο παπούτσια από βιομηχανίες παπουτσιών, ό,τι παράγει η Κύπρος τότε. Άρα ουσιαστικά όταν η διαφήμιση ήταν στα σπάργανα, όταν ξεκινούσε, οι διαφημίσεις που δημιουργούνταν για το Ρίκια δεν είχε και τίποτα άλλο. Ναι. Τις κάνανε στο Φώτο Συνέ. Ναι. Ναι. Δεν το βλέπαμε, δεν τους βλέπαμε στο σπίτι. Okay. Οπότε ήταν τόσο πολλή δουλειά της διαφήμισης. Κάτι καινούριο, η τηλεόραση μόλις είχε ξεκινήσει, δηλαδή το 60-62 ξεκίνησε το Ρίκ. Ναι, το 57 ελληνοποιήθηκε και σιγά σιγά άρχισε να το κτίσει. Οι διαφημίσεις νομίζω ξεκινήσαν λίγο πιο μετά. Ναι, έχεις δίκιο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είχε δουλειά. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ, στούντιο, παραγωγές. Ναι, γι' αυτό ήταν. Ο ένας έκανε φωτογραφίσεις, ο άλλος έκανε κινηματογραφίσεις. Μάλιστα. Είχε συνεργείο, είχαν τις κάμερες, δεν εμφανίζανε τότε στην Κύπρο. Δεν γνώρισαν. Πού εμφανίζανε? Ήταν μεταξύ Αθήνας και Βηρητού.
Οπότε ουσιαστικά στέλναν την κόπια ή πηγαίναν μαζί. Πηγαίναν μαζί με το Οφείλ. Εμφανίζανε Μιγριτό και Αθήνα. Είναι απίστευτο δηλαδή, για να σκεφτούμε πώς ήταν η διαφήμιση. Δηλαδή έπρεπε να γυρίσεις κάτι που δεν ήξερες αν θα πήγαινε καλά ή όχι. Σωστά. Άρα έπρεπε να έχεις και κάποια φιλμ, να τραβήξεις παραπάνω μέτρα φιλμ για να είσαι σίγουρος. Μετά έπαιρνες την κόπια, πήγαινες είτε είπες στο Λίβανο είτε στην Ελλάδα για να εμφανίσεις. Και τότε έβλεπες... Ερχόντουσαν πίσω, θυμάμαι εγώ στο μαγαζί όταν ερχόντουσαν πίσω με εμφανισμένο το φιλ που ξεκινούσε το μοντάζ. Πάνω στη Μουβιόλα. Πάνω στη Μουβιόλα. Wow. Και τους θυμάμαι να κάθονται με τις ώρες στη Μουβιόλα με τους διαφημιστές δίπλα, να κόβουνε, να κολλάνε, να ξανακόβουνε. Και άμα έκοψες, έκοψες. Εντάξει, μπορούσε να το επαναφέρεις, βέβαια. Ναι. Μετά θυμάμαι ότι είχε πάνω στο μια μικρή αίθουσα προβολής, οπότε έπρεπε το φιλμ να περαστεί σε καρούλι, να έρθει ο πελάτης μαζί με τον διαφημιστή, να κάτσουν μέσα στο σκοτεινό το δωμάτιο, να γίνει προβολή της διαφήμισης, να δούμε αν περνούσε. Απίστευτο. Και το ίδιο και φωτογραφίες δηλαδή, γιατί και φωτογραφικά έπρεπε να φωτογραφίσουν το προϊόν και να εμφανίσουν το slide. Δεν ξέρανε εκείνη την ώρα πόσο τα πράγματα πηγαίναν καλά ή όχι. Τίποτα. Απλά οι διαφημιστές τότε, θυμάμαι, ερχόντουσαν μέσα στο στούντιο, φέρναν τα προϊόντα, βγάζανε αυτόματες πριν βγάζουν το φιλμ. Κάποιες Polaroid, ναι. Ναι, γιατί δεν ήξερες ούτε έκθεση ούτε πώς θα βγει. Φωτομετρούσανε. Βγάζανε, λέγει ο πελάτης, ναι, οκ, okay, βγάζουμε κανονικό, μετά να περιμένεις μια μέρα να γίνει εμφάνιση, να δούμε το αποτέλεσμα. Ήταν μια διαδικασία, δηλαδή... Εσύ τα έχεις προλάβει αυτά σαν παιδί, μετά όμως όταν έχεις πάει να σπουδάσεις δεν υπάρχει πια, έχει αλλάξει η τεχνολογία. Όχι, εγώ όταν τάζησα αυτά μέσα στο στούντιο, παιδί, ναι, καλοκαίρια ήμουνα στις παραγωγές, ήμουνα ηθοποιός, ήμουνα κομπάρσος, ήμουνα όλοι που έμεινα ήταν. Και εμείς από τη διαφημιστική πλευρά μας έβαζε όταν ήμασταν παιδιά ο πατέρας μου. Ναι, ξέρω τι εννοείς. Το ξέρεις. Αλλά έμπαινες και μέσα στα εμφανιστήρια και... Θυμάμαι όταν γύρω στα 16-17, όταν δούλευα το καλοκαίρια, δεν με βάζανε μέσα στο σκοτεινό θάλαμο. Αυτό που έκανα ήταν όταν έβγαινε το χαρτί από τη μηχανή με τις εμφανισμένες φωτογραφίες. Ναι. Τότε η τεχνολογία δεν τις έκοβε. Α, οπότε, και είχαμε ένα αυτόματο μηχάνημα και εγώ έκοβα φωτογραφίες. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, έρχονταν ο πελάτης με ένα καλοκαίρι με 50 φιλμς, παίρνανε μια μέρα, έπρεπε να κόβω φωτογραφίες, να τις φακελάρω και να... Είσαστε από τους πρώτους που πήρατε και μηχανές που εμφανίζανε τα φιλμς. Και slides. Sorry, slides, αλλά και φωτογραφίες, τυπώνατε ουσιαστικά φωτογραφίες. Ναι, πέρα από το ουσιαστικά το επαγγελματικό κομμάτι. Ήταν και εργαστήριο. Υπήρχε εργαστήριο, εμφάνιση. Ναι, εμφάνιση φωτογραφία. Υπήρχε εργαστήριο με σκοτεινό θάλαμο, μεγεθύσεις. Όταν ήταν η κρατική έκθεση, τυπώνανε μεγεθύσεις για να βάλουν στα περίπτερα. Ήταν έτσι ένα. Εγώ το φωτοσυνέ το θυμάμαι πρώτα, από εκεί που το 1991 εγώ ήταν στο κέντρο της Λευκωσίας. Ναι. Εκεί ήταν πάντα ή ήταν κάπου αλλού και μετακινήθηκε? Ήταν αλλού, ήταν μέσα στη Μακαρίου. Okay. Τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν ένα μικρό μαγαζί και μετά. Είχε το μεγάλο που είχε το στούντιο από κάτω. Είχε το στούντιο από κάτω, είχε άλλα δωμάτια που ήταν η σκοτεινή θάλαμη. Η παραγωγή, η διαφήμιση, η μονταζιέρα ήταν στον πάνω όροφο. Ήταν έτσι όλα μαζεμένα, αλλά στο χώρο τους. Οι γραφίστες ερχόντουσαν και θέλαν συγκεκριμένα πράγματα ή ουσιαστικά... Αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι γραφίστες που φέρνανε μακέτες αρχικά. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν αυτό που κόβανε τα γράμματα, ναι, και τα βάζανε, έτρασε και τα λοιπά. Ναι. Και τα βάζανε πάνω σε μια μακέτα και τα βγάζανε, είτε κάνανε φιλμ κινηματογραφικό, είτε φωτογραφίες. Μάλιστα.
Συνήθως το film το κάνανε για να μπει στο τέλος σαν απρέπαξοτ. Okay. Ή τη φωτογραφία. Ή αν ήταν μια... Σου έφερα ένα... τις διαφημίσεις της παλιές, θα το δεις, αν το καταφέρεις να το δεις, θα δεις στο τέλος πώς. Έτσι φέρναν τις μαγκέτσες οι γραφίστες. Θυμάμαι ήταν κάποια γραφεία που τους θυμούμε έτσι έντονα. Ναι. Ήταν το Λίδρα, ήταν το ο Κρεμόνα, ήταν ο Μίκης ο Τριλίδης, ήταν το Advantage. Advantage, πάρα γεια, τι μου ήταν ο... Ήταν η Γνώμη. Η Γνώμη, ναι, πολύ, πολύ η Γνώμη. Αυτή ήταν η, okay, τα βασικά. Τα μεγάλα γραφεία. Τα, τότε, δεκαετία του 70. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οπότε τους θυμάμαι όλους να έρχονται εκεί, να κάνουν τις φωτογραφίσεις, να κάνουν τις ταινίες. Έτσι μεγάλωσα. Εκεί μέσα. Άρα ουσιαστικά ήταν μονόδρομος το ότι θα γίνει φωτογράφος. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα δηλαδή. Ή κινηματογραφιστή. Ή κινηματογράφος ή φωτογράφος. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο τελικά. Τα αδέρφια σου, ένας είναι. Είναι και οι δύο σκηνοθέτες. Είναι και οι δύο σκηνοθέτες. Ένα στο ρικ και ένα κινηματογράφο. Να βάλω μια μικρή παρένθεση να πω, αν και δεν μου αρέσει να κάνω επικαιρικά podcast, να πω ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Και αν δεν κάνω λάθος, αύριο ή σήμερα είναι στο ΡΙΧ το... Ναι, Κυμέρια. Το Κυμέρια, ναι, ναι. Και το Σάιμον. Αλλά είστε όλοι παραγωγοί, είστε όλοι οικογένεια. Όλοι, θα είναι η ταινία που έχει κάνει ο Σάιμον και θα τη δούμε και πλέον σε ανοιχτό κανάλι στο ΡΙΧ. Το βάζω γιατί, αν και επικαιρικό, μου αρέσει όμως γιατί είναι μια πολύ δυνατή προσπάθεια που έχει γίνει. Και νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο την απολαύσατε ή όχι, πόσο αγχωθήκατε που πήγατε να κάνετε ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα. Αλλά ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, είναι ακόμα μια παρακαταθήκη που αφήνουν οι φαρμακάδες ουσιαστικά στην Κύπρο. Ήταν μεγάλη προσπάθεια. Ήταν ένα σενάριο του αδερφού μου πολύ διαφορετικό από ότι. Όντως, είναι πολύ διαφορετικό. Και ήθελε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, ήταν πολύ συνειδητοποιημένος πώς ήθελε να το κάνει. Ξέρει τι μπορεί να μην είναι, να μην είναι καλό ή σωστό ή αυτό, όμως ήταν μια καλή εξαιρετικά. Και εμπειρία για μας σαν παραγωγή. Ήταν μεγάλη παραγωγή. Ήταν μεγάλη παραγωγή. Όντως, ήταν από τις μεγαλύτερες παραγωγές νομίζω που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Ναι. Λέω το αυτό σε σχέση με τους ηθοποιούς που λάβαν μένος και τους κομπάρσους και τα πάντα. Δηλαδή τα locations που έχουμε πάει ήταν παντού. Εξαιρετικά. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, την επικαιρική, και ας πάμε πάλι πίσω. Άρα το Φώτος είναι πραγματικά από τους πρώτους χώρους όπου δημιουργείται η διαφήμιση, είτε σαν τηλεοπτική είτε σαν φωτογραφία. Και εσύ αποφασίζεις κάποια στιγμή να προχωρήσεις και να γίνεις φωτογράφος. Αλλάζουν τα πράγματα, φαντάζομαι, την εποχή που πας να σπουδάσεις. Ή κατά τη διάρκεια. Ήταν ο χρόνος της και ο καιρός της αλλαγής. Δηλαδή, εγώ όταν σπούδασα δεν υπήρχε το digital. Okay. Εγώ τέλειωσα με film. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ είχα έρθει πίσω το 92 και το digital άρχισε να. Τα πρώτα βήματα γύρω στο 94, τα πρώτα computers με Photoshop, λίγη επεξεργασία. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, η πρώτη μου digital την πήρα το 2002. Okay. Άρα, ζήσες και εσύ αυτό που ζήσαμε και εμείς, από γραφίστες του παραλληλογράφου γίναμε ξαφνικά του κομπιούτερ. Μάλιστα. Και ήταν μια βίαιη πάντοτε, το αναφέρω αυτό, ήταν μια βίαιη μετάβαση, την οποία έπρεπε να μάθουμε πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Ναι. Και για μένα ήταν, γιατί εγώ τραβούσα φιλ. Μπαίνε στο σκοτεινό θάλαμο, το έβαζα, εμφανιζόταν, έβγαινε, το έδινα στον πελάτη, τέλος. Okay. Διάλεγα μόνο αυτές που ήταν ναι. Σε focus και τα έδινα τα slides. Τώρα ξαφνικά έπρεπε να τραβάω σε digital, σε κάρτα, να τις βάλω στο computer, να τις δω, να επιλέξω, να κάνω διορθώσεις. Αυτά δεν τα ήξερα. Δηλαδή για μένα ήταν... Τώρα είναι όμως καλύτερα τα πράγματα. Αισθάνεσαι πολύ καλύτερα γιατί ουσιαστικά γίνεται λίγο πιο εύκολη δουλειά ή γίνεται πιο δύσκολη γιατί ουσιαστικά έχεις να επεξεργαστείς περισσότερο data
έχεις να επεξεργαστείς περισσότερα πράγματα. Κοίτα, εγώ προτιμώ να δουλεύω, να βγαίνει η φωτογραφία εξ αρχής σωστή. Okay. Δηλαδή, να αποφύγω όσο πιο πολύ μπορώ την επεξεργασία. Mm-hmm. Αν χρειάζεται επεξεργασία, να την κάνουμε. Δηλαδή, αλλαγές χρωμάτων, φίλτρα, να δώσουμε μια άλλη αίσθηση ή μια άλλη κατεύθυνση σε από τι ήταν. Γιατί ο καιρός μπορεί να μην ήταν καλός, mm-hmm. Τα χρώματα να αλλάξουμε, να τα φέρουμε τα χρώματα πιο ρετρό, που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πριν. Ναι, τώρα σωστό. Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε με τα χρώματα, να αλλάξουμε, να ανεβάσουμε, να κατεβάσουμε, να δυναμώσουμε, contrast. Ναι, παλιά για να κάνουμε ακόμα και μια διαβάθμιση του ουρανού έπρεπε να βάλουμε ένα ειδικό φίλτρο που αν το είχαμε το συγκεκριμένο φίλτρο, ναι. Γιατί άλλο ήταν κίτρινο, άλλο ήταν μπλε, άλλο ήταν. Δηλαδή όλα αυτά τα φίλτρα δεν μπορείς να έχεις τόσο μεγάλη γκάμα από φίλτρα, αλλά πρέπει να έχεις 5-6 και να παίξεις με αυτά. Και μετά ό,τι μπορείς να κάνεις στο expose, στο πώς θα το κάνεις expose και μετά. Άρα, ναι. Εντάξει, το θυμάμαι όταν ήμουν στο Λονδίνο και σπούδαζα ότι πήγα σε ένα φωτογράφο και κάνανε retouching πάνω στο slide, πάνω στη διαφάνεια. Δηλαδή. Okay. Ξύνανε και αλλάζανε ή διορθώνανε πάνω στο ίδιο το slide. Εντάξει, εμείς δεν κάναμε πράγματα πέρα, δεν φτάσαμε σε έτσι. Μα εκεί είναι άλλο, τελείως διαφορετικό. Δηλαδή πρέπει να έχεις άλλα skills ουσιαστικά. Δεν έχεις. Ναι. Δεν είναι φωτογραφικά skill που. Εδώ το κάνανε πάνω στο ασπρόμαυρο αρνητικό. Α, ναι. Που ήταν με μολύβι. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Το έχεις δει. Ναι. Που βάζανε πάνω σε ένα φωτεινό το αρνητικό. Μια φωτοτράπεζα. Μια φωτοτράπεζα και κάνανε λίγο ξύσιμο με μολύβι με αυτό. Τώρα εντάξει. Το έχω δει πριν πάρα πολλά χρόνια σε ένα φωτογραφείο που πήγα να βγάλω μια φωτογραφία για το εκλογικό μου βιβλιάριο. Και έβλεπα κάτι, παιδεύανε εκεί πέρα. Και ότι διάολο κάνει. Και ήταν με το μολύβι που όντως προσπαθούσαν να καλύψουν. Αυτό ήταν το ρητάκι. Απίστευτα πράγματα. Πού πάει η φωτογραφία, δηλαδή δεν ξέρω. Βλέπω ότι πάμε σε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή η τυπογραφία βλέπω που πάει, δηλαδή την παρακολουθώ. Η φωτογραφία όμως δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή. Κοίτα, εντάξει, η αρχή της digital ήταν σε πολύ χαμηλά resolution, ας πούμε. Που ακόμα τώρα, άμα δω φωτογραφία που έβγαλα το 98 ή 2000, ήταν 6 megapixels. Τώρα 6 megapixels βγάζει το τηλέφωνο. Δεν βρίσκεις τηλέφωνο πια. Ναι, με τόσα. 24 και πάμε. Ακριβώς. Δηλαδή 6 megapixels, τώρα οι φωτογραφίες αυτές είναι μικρές. Δηλαδή, ναι, να τις κάνω, δηλαδή κιόλας είναι κρίμα, γιατί και καλή δουλειά να ήταν, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, σωστό. Δεν μπορώ να την. Δεν είναι όπως το slide, το οποίο όχι, είναι διαφορετικό. Μπορώ να σκανάρω και να το κάνω ό,τι θέλω. Άρα, υποτίθεται ότι έφτασε το film γύρω στα 24 megapixels. Μετά τα 24 λένε ότι είναι η ίδια ανάλυση με το film. Okay, κατάλαβα. Δηλαδή σε ανάλυση. Όπως εμείς στην τυπογραφία έχουμε τα 300 dpi. Ναι. Μετά από τα 300 είναι και 1200, να έχεις πάλι τα 300 dpi είναι εκτυπώσιμα. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι. Ναι. Το ίδιο είναι και ότι η ποιότητα της, του film είναι από 24 megapixels και, ή 16-24 και πάνω. Δεν είναι σίγουρο. Ναι. Γιατί εξαρτάται τι θα την κάνεις. Σωστό. Τώρα φτάσαμε στα 150-200 megapixels. Εντάξει, για μένα το θεωρώ ότι είναι πλέον με τα πώς εξελίχθηκε η φωτογραφία, δεν υπάρχει νομίζω τόση ανάγκη για τόση ανάλυση. Ναι, και χρειάζεται και τεράστιο αρχείο πια, δηλαδή για να το φυλάξεις αυτό το πράγμα είναι τεράστιο. Δηλαδή όσο πιο μεγάλο, όσο πιο πολλά μεγαπίξελ είναι, νομίζω μεγαλώνει και το. Ναι, τι το κάνεις. Ναι, είναι μετά για να το χειριστείς, να το δουλέψεις. Πού να το πάρεις όμως, πού να το δείξεις, δηλαδή. Μια φωτογραφία που βλέπουμε στον δρόμο, δηλαδή πάνω σε τι ανάλυση τυπώνεται, δηλαδή δεν νομίζω ότι αν τυπώνεται στην ανάλυση που την έχουμε τραβήξει, νομίζω είναι πιο χαμηλή, ειδικά για τα outdoor media. Τώρα, τα τηλέφωνα, τα διαφημίσεις στο ίντερνετ, όλα αυτά είναι χαμηλές οι ανάλυσεις.
Πόσα. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται. Τώρα να μου πει τότε τι, γιατί βγαίνουνε, γιατί έχουμε τόσα pixels. Άρα, εκτός από τα 24 megapixel, έχουμε και κάτι άλλο που φτιάχνει, ξέρω, που αλλάζει, συγγνώμη. Δηλαδή, η φακή μας, έχουν τα αλλάξει, sensor, ξέρω. Έχουν αλλάξει όλα. Okay. Όλα. Και η φακή, και η ανάλυση, και η, και τα, και οι φωτισμοί, και οι φωτισμοί, οι ευαισθησίες των sensors είναι πολύ ψηλές τώρα, οπότε μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι. Oh, okay. Άρα τα ISO εκεί που πηγαίναμε με 1600, τώρα πάμε 64.000. Τι λες τώρα, θυμάμαι κάτι 200, 300, 800, ξέρω. Όχι, αυτά τώρα είναι... Δηλαδή, αν τότε εγώ στο θέατρο έβγαζα με film 1600, τώρα μπορώ να βγάλω στο θέατρο με ISO 6400. Κατάλαβα. 12.000 και είναι μια χαρά, ειδικά για τη χρήση. Τι φωτογραφίζεις, δηλαδή, εντάξει, κάνεις διαφημιστική φωτογραφία, αλλά διαφημίζεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, τώρα πάμε το θέατρο. Τι άλλα πράγματα διαφημίζεις, φωτογραφίζεις, συγγνώμη. Κοίτα, στα τελευταία χρόνια βλέπω ότι έχει... Η διαφήμιση δεν, λόγω της κατάστασης των έντυπων μέσων, νομίζω έχει πέσει η διαφήμιση η έντυπη. Λογικό, Βλέπουμε μόνο outdoor διαφήμιση και στο ίντερνετ. Μάλιστα. Άρα σημαίνει ότι δεν έχουμε μακέτες όπως τις ξέραμε. Δεν έχουμε πια έτοιμα design που πρέπει να κάνουμε κάποια ειδική φωτογραφία, πιο εξειδικευμένη. Ναι. Με βάση ένα concept ουσιαστικά. Ναι, και έχουν αλλάξει κιόλας και οι διαστάσεις. Σωστό, πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή φέτος έβλεπα στα trends, οι τάσεις φέτος είναι, παράδειγμα, οι κάθετες. Okay. Λόγω τηλεφώνων, λόγω... Σωστά. Βλέπουμε στα αεροδρόμια. Τα stories είναι, όλα είναι έτσι. Όλα είναι κάθετες. Το TikTok είναι έτσι, ναι. Και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει τώρα ο διαφημιστής να προσαρμοστεί σε αυτά. Σε άλλο φόρμα. Σε άλλο φόρμα. Έχουμε τα banners τα οποία είναι πιο πανοραμικά. Πού βάζουμε την εικόνα. Η εικόνα πρέπει να μπει. Σωστό. Πρέπει, πώς θα την προσαρμοστεί. Άρα, σε σχέση με πριν, τώρα εγώ πρέπει, εγώ μου λένε, βγάζουμε όλο το θέμα σε διάφορες, με διάφορους τρόπους. Και στο portrait, και στο τετράγωνο, και στο landscape. Και μετά θα δούμε πού πάει πού. Εντυπωσιακό αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει να προσαρμοστείς και εσύ στο μέγεθος. Ναι, γιατί πρέπει να αφήνεις ελεύθερο χώρο ουσιαστικά για να μπορεί να κόβεται με τον τρόπο τελείως. Όμως, εντάξει, είχα μια δουλειά για ένα πελάτη από την Αγγλία, ο οποίος μας είχε δώσει όλα τα φόρμας. Οπότε μας είχε πει, θέλω 5 διαφορετικά formats με το ίδιο θέμα. Άρα, εγώ στο computer είχα κάνει προσχεδιάσει τα διάφορα τα frames, για κάθε ένα που μου ζήτησε. Όταν έβαζα τη φωτογραφία, όταν έβαλα τη κάμερα και είχα το θέμα από κάτω, ταυτόχρονα έβαζα τη μάσκα να δω πού πέφτει τι. Wow. Για να μπορέσω να μετακινώ αντικείμενα. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος. Κοίτα, είναι ωραίο, αλλά είναι χρονοβόρο. Πολύ χρονοβόρο, γιατί εκεί που βγάζεις μία φωτογραφία, τώρα βγάζεις 5. Σωστά. Και δεν βγάζεις 5, βγάζεις πολύ περισσότερες, ναι, για να χρήσεις αυτές τις 5. Ναι, και μετά, άρα αν κάνεις επεξεργασία στη μία, θα πρέπει να κάνεις και στις 5. Σωστά, πολύ σωστά. Οπότε αρχίζουν και... μεγαλώνει το κόστος του χρόνου. Αυτό που θυμάμαι για σένα και πάντοτε θαύμαζα ήταν η ικανότητά σου να φωτογραφίζεις με βάση το αρχιτεκτονικό κομμάτι, δηλαδή κτίρια, εσωτερικά χώρων, δηλαδή έχεις μια τρομερή αίσθηση του να δείχνεις τον χώρο όπως είναι και ακόμα καλύτερο
Και τα κτίρια με τρομερές φωτοσκιάσεις, με δηλαδή τους δίνεις τρομερή. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, έχω δει και δουλειές. Θυμάμαι τώρα έτσι χαρακτηριστικά να πω το, ήταν το, όχι το Άνασα, το, στην Πάφο το άλλο το ξενοδοχείο. Το, όχι, πάλι της εταιρείας εκείνης που είχα δει, ήταν μια τρομερή δουλειά, δηλαδή το Αλμύρα, το Αλμύρα. Όχι, το Αλμύρα. Το άλλο δίπλα ήταν που έκανα πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια πάνω. Εγώ μιλάω πριν πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια μου είχα δει μια δουλειά η οποία ήταν black and white, αν δεν κάνω λάθος, που την είχε φωτογραφίσει, ήταν εξαιρετική. Δεν θυμάμαι, πάρω σε ένα ξενοδοχείο το οποίο πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα. Ήταν με τις ώρες που ήταν ο ήλιος εκεί που έπρεπε, γιατί ήταν εξωτερικά όλα και ήταν υπέροχη, πραγματικά υπέροχη δουλειά. Κοίτα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Ότι είτε κρατάς τηλέφωνο, είτε αυτό δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, σε ένα χώρο πρέπει να πας από πριν, να τον δεις όλη τη μέρα, από το πρωί, να δεις πότε είναι η σωστή ώρα. Okay. Μία είναι η καλή ώρα, δεν είναι παραπάνω. Ναι, δηλαδή το φως, και το ξέρουμε πώς πάει. Αυτό μ' αρέσει και αυτό δεν θα αλλάξει. Όμως, έχει και αυτό μια, μπορεί να είναι 5 το πρωί, μπορεί να είναι, αν είναι καλοκαίρι, 9 το βράδυ, έχει ήλιο, δηλαδή όλα πρέπει να τα έχουμε, να είμαστε έτοιμοι ότι θα είναι άγριες οι ώρες μας. Okay. Είναι αλήθεια αυτό. Εξαιρετικά. Δηλαδή μου έχει τύχει 10 ώρα, 12 ώρα, λόγω του ότι η μέρα είναι μεγάλη. Wow. Εσύ είσαι η δεύτερη γενιά. Ναι. Υπάρχει και τρίτη γενιά που ετοιμάζεται για τους φαρμακάδες πάνω στο κομμάτι της φωτογραφίας. Ο δικός μου είναι. Είναι σπουδαίες τώρα, κινηματογράφου. Τον έχουμε δει, αν δεν κάνω λάθος, και ηθοποιώ κάποια στιγμή. Ναι. Στο Boy on the Bridge. Ναι, στο Boy on the Bridge. Ναι. Α, τώρα τι σπουδάζει? Κινηματογράφο. Κινηματογράφο. Άρα είναι, πλέον, έχει δημιουργηθεί οικογενειακή παράδοση. Ναι. Και εσύ πώς βλέπεις το μέλλον, τι βλέπεις εσύ σαν Αντώνης στο κομμάτι της φωτογραφίας, μέχρι πού θα φτάσεις? Κοίτα, παίρνω θάρρος από αυτούς τους μεγάλους τους ξένους που πάνε μέχρι τα 70 και βγάζουν... Χέλμου Νιούτον, ας πούμε. Ναι, Χέλμου Νιούτον, Ρίτσαρντ Άγκαντον, που... Κοίτα, νομίζω ναι, όταν αυτοί, ακολουθάς... Αυτοί αποφασίσαν να κάνουν κάτι που... να βγάλουν την εσωτερική τους παρόρμηση, να κάνουν κάτι καλλιτεχνικό. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα το κάνουμε και αυτό. Αυτό λέω, τι έχεις δει. Αυτό. Το κομμάτι της φωτογραφίας πάντα θα υπάρξει, αλλά πώς θα μετεξελιχθεί? Εντάξει, δεν ξέρω. Ποιο είναι το αποθυμένο? Το αποθυμένο σίγουρα είναι μια έκθεση. Έκθεση, okay. Σίγουρα. Τώρα το θέμα το σκέφτομαι... Μ' αρέσει να βγάζω, να φωτογραφίζω πορτρέτα. Πορτρέτα, okay. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι ζωντανό. Mm-hmm. Δηλαδή ένα χτίριο ή ένα πιάτο ή έχει μια έτσι άλλη... Mm-hmm. Το πιάτο είναι πιο graphic. Μπορεί να... Τώρα mm-hmm. της μόδας τα πιάτα είναι να τα κάνουν πιο graphic. Διότι μην ξεχνάς ότι κάθε χρόνο υπάρχει καινούργιο trend okay. στη φωτογραφία. Και χρωματικά, όπως έχουν στην παλέτα το γραφίστο, που φέτος είναι το μπλε ή το... Είναι το βέρι-πέρι. Μάλιστα. Υπάρχουν και trends στη φωτογραφία. Άρα, το χρώμα που είναι στο γραφίστο, το φέρνεις, ακολουθεί και στη φωτογραφία. Και στη φωτογραφία. Δηλαδή, στα ρούχα, σε ένα αντικείμενο, μπορείς να το φέρεις μέσα. Και ο τρόπος λήψης ή... Και ο τρόπος λήψης. Ειδικά, ας πούμε, στη φωτογραφία φαγητού. Mm-hmm. Ο τρόπος λήψης στη φωτογραφία φαγητού αλλάζει κάθε χρόνο. Ξεκινάει ένα trend κάποιος και ακολουθείται. Είτε είναι πολύ κοντινό, είτε είναι πιο μακρινό, είτε σε κλίση, είτε 45 μήνες, είτε top, είτε από πάνω. Mm-hmm. Στη μόδα το ίδιο. Λέει, βγάζουμε με ευρυγόνιους φέτος. Mm-hmm. Βάζουμε κοντινά να δείξουμε το ρούχο. Υπάρχουν trends κάθε χρόνο στη φωτογραφία. Εμείς δεν τα ακολουθούμε τόσο, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το ότι τα παρακολουθείς και τα γνωρίζεις είναι πολύ σημαντικό και καλά είναι κάποια στιγμή να τα παρακολουθούν και τα γνωρίζουν και οι γραφίστες για να τα ζητούν. Ναι. Γιατί αλλιώς... Εγώ το λέω, πρέπει. Είναι, δηλαδή...
Μόνο έτσι, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις μια φωτογραφία η οποία ήταν στην τρέντ πριν 5 χρόνια. Σωστό. Πολύ δεν σωστό. Γίνεται. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί κάποια στιγμή το 93-94 είχα ζητήσει να βγάλουμε κάτι χαρτομάντιλα out of focus. Γιατί ήταν τότε της μόδας το out of focus. Ναι. Και μου λένε, μα ένα ζωφό, έτσι θα φαίνεται. Ναι. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Και κάνα ολόκληρο θέμα με τον πελάτη να το εξηγήσω ότι αυτό είναι μια μόδα που έτσι πρέπει να φαίνεται και επειδή θέλαμε να δείξουμε την απαλότητα, θέλαμε να το κάνουμε και out of focus, να είναι και της μόδας. Τελικά το κάναμε με πολύ κόπο όμως. Είναι αυτό. Είχα βρει τον... κουβέντα που κάνεις με τον Ευρυπίδη. Α, με τον Ευρυπίδη, ναι, τον Ζαντίνη. Ναι, ναι, και το πρόσεξα, το είχε αναφέρει, δηλαδή ότι εδώ έχουμε λίγο πρόβλημα στο να μπορέσουμε να πείσουμε πως τους πελάτες να αλλάξουμε κάποιο πορεία, κάποια στιγμή να πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι, γιατί εντάξει, το βλέπω και εγώ, δηλαδή, ότι μπορούσε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Φωτογραφία, η μόδας λέω, η μόδα στην Κύπρο, η φωτογραφία μόδας νομίζω έχει εξελιχθεί αρκετά. Okay. Το βλέπουμε. Έχει κάποιους φωτογράφους. Είναι... Υπήρχε, δηλαδή υπάρχουν νέοι που έχουν έρθει και... Ναι, πάρα πολύ. Ωραία, πάρα πολύ, είναι ευχάριστο. Δηλαδή, όπως υπάρχουν και νέοι γραφίστες, χαίρομαι που υπάρχουν και νέοι φωτογράφοι. Και σπουδασμένοι και ναι, με ιδέες, με αυτό. Πάντα όταν τους μιλώ όμως έχουν έτσι λίγο, έτσι μια λίγο ότι δεν τους αφήνουν να κάνουν. Εντάξει, okay. Αυτό που θέλουν. Είναι δύσκολο το εγχείρημα τους. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάς ότι η φωτογραφία είναι ακριβό. Ναι, είναι. Σπορ. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, εντάξει, τι από φακούς, κάμερες, μπορείς να αλλάζεις, κομπιούτερς, τριγόρια, φώτα, είναι δύσκολο, είναι ακριβό. Γι' αυτό καμιά φορά που μιλάμε, δηλαδή, ο γραφίστας μπορεί να έχει ένα κομπιούτερ, ένα πρόγραμμα, θα κάνει δουλειά. Ο φωτογράφος είναι... Για εμάς είναι ένα μηχάνημα. Εσάς είναι το hardware σας είναι πάρα πολύ. Είναι κάμερες, πώς το λένε, φακή και πόσα άλλα πράγματα. Stands, δεν ξέρω, δεν συμμαζεύεται. Δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, τώρα τραβά, έπρεπε να πάρω λάπτοπ για να μπορώ να ενώνω την κάμερα, να μην πάει ο πελάτης να δει φωτογραφία στην οθόνη της κάμερας. Σωστό. Να τη δει κατευθείαν στο λάπτοπ. Ναι. Να μην συνοστίζονται όλοι πάνω στην κάμερα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. Οπότε αναγκάζεσαι εσύ να πάρει. Α, πρέπει να πάρουμε και μια. Είχα περίπτωση που θέλανε στην Αθήνα να βλέπουν live φωτογραφίες. Οπότε πλέον μπορεί να μην είναι καν στην ίδια χώρα. Ναι. Και επειδή από ό,τι κατάλαβα δουλεύεις και με πελάτες του εξωτερικού και αυτό είναι. Να γίνεται live streaming ουσιαστικά. Ναι, κάναμε live streaming. Έβγαινε η φωτογραφία όπως τραβούσα, τη βλέπανε σαν να και βλέπανε τη λήψη μπροστά του την ίδια ώρα. Wow. Δηλαδή... Πόσα έμαθα σήμερα. Δεν έγινε. Δηλαδή ήταν ολόκληρο στήσιμο. Και θέλανε να έχουν και view του χώρου. Και να έχουν... Δηλαδή είχαμε 3 κάμερες στημένες στο στούντιο και ταυτόχρονα τις λήψεις. Αχώθηκα τώρα. Κοίτα, είναι ωραία αχώθηκα, απλά βλέπω ότι πόσο απαιτητικά γίνονται τα πράγματα χρησιμοποιώντας με την τεχνολογία που είναι σημαντικό, αλλά πόσο απαιτητικά γίνονται τα πράγματα, αλλά και από την άλλη εύκολα για τον πελάτη στο τέλος της ημέρας. Ναι, γιατί ο πελάτης, εντάξει, το βλέπει και αποφασίζει την ιδέα ώρα. Δηλαδή, από τη μια είναι καλό γιατί εσύ ξέρεις ότι του άρεσε, αυτό θα πάρει, το είδε, ξέρει. Δεν είναι πας εσύ, βγάζεις, τις στέλνεις και μετά λέει μα αυτό έχουμε... Κερδίζεις χρόνο και κερδίζεις πολλά πράγματα. Είναι και τα δύο, είναι και τα δύο. Δηλαδή, από τη μια εσύ δεν έχεις περιθώριο, πρέπει να ακούς τι σου ζητούν και απλά εκτελείς. Και από την άλλη δεν έχεις να δημιουργήσεις το χρόνο να δημιουργήσει όπως εσύ θα μπορούσες να το φανταστείς αλλιώς. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν
mm-hmm. να τα συζητήσουμε, να δούμε πώς το πάμε, ακόμα και με storyboard και μετά. Δηλαδή, την ώρα της φωτογράφησης mm-hmm. είναι όλα τελειωμένα. Είναι προαποφασισμένα. Ναι, ναι. Είναι όλα... αλλά... Είναι ωραία όπως πάνε τα πράγματα. Εγώ πιστεύω είναι ωραία. Mm-hmm. Εντάξει. Χάνει, θα έχει μια διαφορά στο ότι πολλοί τώρα λόγω του, των καλών κάμερων στα τηλέφωνα παράδειγμα μπορούν να κάνουν και τα δικά τους με το τηλέφωνο, ναι, ναι, ναι. όπως ξέρεις πολύ καλά και ένας που μαθαίνει λίγο InDesign ή λίγο αυτό θα κάνει και αυτός. Ναι, μέσα και στο Photoshop και λίγο και στο Illustrator αν μάθει και λίγο που ετοιμάζει και στείνει πολλά πράγματα. Αλλά το μάτι του ειδικού είναι διαφορετικό, γιατί όπως ήδη είπαμε, αλλάζουν τα trends, αλλάζουν τα χρώματα, είναι τελείως διαφορετικό στο τέλος της ημέρας η εμπειρία την οποία έχει ένας φωτογράφος και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε. Με απλά εμπειρικές και απλά κατά τύχην καλές λήψεις φωτογραφίας. Να πάμε πίσω στο ναι. τι θα κάνω. Έτσι, εγώ το βλέπω ότι θα... συνεχίσω okay. όσο μπορώ, δηλαδή να ακολουθώ την τεχνολογία, okay. όσο υπάρχει δουλειά και μπορούμε θα κάνουμε και ταυτόχρονα είναι θέμα... Να περιμένουμε λοιπόν κάποια στιγμή μια έκθεση με πορτρέτα. Ναι, ελπίζω. Αυτό είναι πολύ... Αντώνη μου, σου το εύχομαι ολόψυχα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη μικρή αυτή κουβέντα που είχαμε. Πολύ, έμαθα πολλά πράγματα που, για το μέλλον της φωτογραφίας. Έμαθα πολλά πράγματα για το Photo Cine και για την καταπληκτική οικογένεια Φαρμακά και τους κατσούριδες, δεν τους αφήνω πίσω γιατί ο Αλέξης θα με κυνηγάει από πίσω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα εύχομαι κάποια στιγμή να μας στείλεις πρόσκληση σίγουρα. Την έκθεσή σου. Εγώ ευχαριστώ, θέλω να συνεχίσεις. Έχεις δρόμο, έχεις πολλούς ακόμα να κάνεις. Αυτό δεν πρέπει να το πεις, με άγχωσες τώρα. πρέπει, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι καλό και νέους. Και, δηλαδή... Προς το παρόν προσπαθούμε να καταγράψουμε κάποια πράγματα. Με τους νέους θα υπάρχει ένα διαφορετικό format, το οποίο ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Αλλά προς το παρόν τώρα καταγράφω λίγο την ιστορία. Ξεκινήσαμε με τους γραφίστες, τώρα με τους επαγγελματίες, γύρω από τους γραφίστες. Και μετά το επόμενο format θα είναι σίγουρα οι γραφίστες, οι σύγχρονοι μοντέρνοι γραφίστες, αλλά σε τελείως διαφορετικό format, γιατί πια εκεί θα μιλάμε για δουλειές, συγκεκριμένες δουλειές, για... πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά αυτό θα γίνει στο μέλλον. Να μην βαρεθεί ο κόσμος. Δεν είναι μόνο να βαρεθεί, τώρα αυτή τη στιγμή καταγράφουμε κάτι. Όταν θα το καταγράψω και το τελειώσω, όσο μπορώ να το τελειώσω, γιατί δεν μπορώ να το τελειώσω αυτό, καταλαβαίνεις τι γίνεται, γιατί πολλοί μένουν πίσω, αλλά ουσιαστικά εγώ κάνω μια πρώτη γεύση αυτού του πράγματος. Μετά θα πάμε, ναι, ο στόχος είναι να δούμε και τη νέα γενιά, αλλά με τελείως διαφορετικό format. Τέλειο. Τέλεια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αυτό ήταν το σημερινό μας podcast. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like, μπορείτε να γράψετε τα comments σας στο κάτω μέρος και αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα υπόλοιπα μας podcast κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι. Cut. Καλοκαιρινή προσφορά. Με κάθε φιλμ των 36 που σας εμφανίζουμε, σας προσφέρουμε μια καλοκαιρινή φανέλα δωρεάν. Εμπιστευτείτε το φιλμ σας κοντά μας. Photo Cine. Για έγχρωμα. Η Λαϊκή Τράπεζα άρχισε στη Λεμεσό το 1901 σαν λαϊκό ταμιευτήριο. Το 1924 έγινε πλήρης τράπεζα και ενεγράφη σαν η πρώτη δημόσια εταιρεία. Το 1968 η Λαϊκή άρχισε να επεκτείνεται και να καλύπτει σταδιακά ολόκληρη την Κύπρο. Τώρα που συμπληρώνει 75 χρόνια ζωής, είναι μια πλήρως οργανωμένη τράπεζα με δραστηριότητες που καλύπτουν και το Λονδίνο, αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο.
Λαϊκή Τράπεζα. 75 χρόνια πείρας θεμελιώνουν ένα σίγουρο αύριο. Κυπριακές αερογραμμές μεταφέρουν τώρα επιβάτες και εμπορεύματα με σύγχρονα αεροσκάφη σε περισσότερους προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόλπο. Ταξιδεύετε με τις Κυπριακές αερογραμμές. Την αεροπορική εταιρεία του τόπου μας. Τις σειρές. Τα χρηματοκιβώτια Σουκιούρογλου. Η απογοήτευση των διαρρηκτών. Σουκιούρογλου. Το όνομα με την αρχαιότερη παράδοση στον τομέα των χρηματοκιβωτίων και επίπλων γραφείου. Το χρυσάφι του κυπριακού ήλιου και η φρεσκάδα των κυπριακών φρούτων συμπυκνωμένα στις πλαστικές φιάλες της Lex για τους εκλεκτικούς. Lex. Ρωσίζει αναζωογονή. Πορτοκάλι, λεμόνι, μανταρίνι και 8 άλλες απολαυστικές ποικιλίες από φρέσκα κυπριακά φρούτα. Σκοτς Lex. Ολόχρονα. Σκανδάλ. 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 Για να φαίνονται τα ωραία σας πόδια ωραιότερα, αγοράζετε καλσόν σκανδάλ της αφροϊφαντουργίας Rex. Μουστάζ. Μια πασίγνωστη λέξη. Μουστάζ, μια πασίγνωστη λεπίδα. Οι κουρίστες συνιστούν γιατί τη χρησιμοποιούν. Άλλωστε την προτιμούν και οι πελάτες τους. Όταν η λεπίδα μουστάζ δεν κοπεί στο μισό, εφαρμόζει και στη δική σας μηχανή. Ξύρισμα ανώδυνο. Απαλό σαν χάδι. Λεπίδες μουστάζ. Διανομής Κύπρο Φάρμ. Μερικά από τα πιο όμορφα παιδιά ξεκινούν τη ζωή με τροφές Ρόμπινσον στιγμίας Παρασκευής. Γιατί οι παιδικές τροφές Ρόμπινσον κατασκευάζονται με τα πιο αγνά και τα πιο θρεπτικά συστατικά. Κάθε φαγητό που ετοιμάζεται είναι φρέσκο. Παρασκευάζεται σε λίγα δευτερόλεπτα και όσο ακριβώς χρειάζεστε κάθε φορά, καμιά σπατάλη. Μεγαλώστε τα παιδιά σας με τη μεγάλη ποικιλία παιδικών τροφών Ρόμπινσον. Είναι πιο βολικές και πιο οικονομικές για εσάς. Και το σπουδαιότερο, είναι καλύτερες για το παιδί σας. Μόλις το παιδί σας βγάλει το πρώτο του δοντάκι, δώστε του μπισκότα Λίκα. Είναι κάθε μια μπουκιά και γλύκα. Περιέχουν βιταμίνες. Σίδηρο, ασβέστιο, πρωτεΐνες. Για δόντια όμορφα γερά. Δύο σειρές μαργαριτάρια. Και για κόκαλα σκληρά και δυνατά. Τόσο το παιδί θα μεγαλώνει, πάλι δώστε του μπισκότα Λίκα. Πιο πολλά μπισκότα Λίκα, πάντοτε μπουκιά και γλύκα. Πρακτικά, οικονομικά. Πλαστικά ποτήρια και πιάτα PIP. Για το σπίτι, τις εκδρομές, τα πάρτις. Προσφέρονται σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών. Αν θέλετε, τα ξαναχρησιμοποιείτε. Δεν κοστίζουν περισσότερο από τα χάρτινα. Ο σημερινός μοντέρνος κόσμος. Ο κόσμος των πλαστικών. Η βιομηχανία υποκαμίσων Παρθενών, αποκλειστικά ειδικευμένη σε υποκάμισα, στις νέες μοντέρνες εγκαταστάσεις της. Παρθενών. Η βιομηχανία με την πλουσιότερη παραγωγή υποκαμίσων. Από ό,τι βλέπω, δεν αφήνετε το τσιγάρο από το στόμα σας. Ναι, καπνίζω πολύ. Έχω μια ανησύγηση να σας κάνω. Μερικές φορές την ημέρα ανάβετε ένα πουρο καρέλο αν
και θα δείτε πόσο περισσότερο θα απολαύσετε το τσιγάρο σας. Με την αλλαγή απολαμβάνετε και τα Καρολουάν και το τσιγάρο σας. Έχετε δίκιο. Η απόλαυση είναι μεγαλύτερη. Και με κάθε 4 πακέτα Καρολουάν παίρνετε δωρεάν ένα κουτί Νεσκαφέ. Ενώ με κάθε 6 πακέτα παίρνετε ένα αναπτήρα. Από το 1938 μέχρι σήμερα, η γαλακτοκομεία Χαραλαμπίδη προηγείται. Πρώτη σας προσέφερε παστεριωμένο ομοιογενές γάλα, συσκευασμένο στις πιο μοντέρνες συσκευασίες. Πρώτα στο ευρωπαϊκό κουτί Tetra Pak και τώρα στο μοντέρνο πιο υγιεινό Pure Pak. Γαλακτοκομεία Χαραλαμπίδη. Αγλό γάλα ποιότητος έξω από την πόρτα σας. Απολαύστε το. Ο σημερινός σύγχρονος άνδρας ξέρει ότι για να έχει επιτυχίες στη ζωή πρέπει να είναι παρουσίαστος. Απαραίτητος προϋπόθεση στο καλοξυρισμένο πρόσωπο. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πάντοτε Astor Special. Η νέα βελτιωμένη Astor Special στοιχίζει πολύ λιγότερα και χαρίζει πολύ περισσότερα και καλύτερα ξυρίσματα. Astor Special. Το αυτοκίνητο κινείται με ενέργεια. Η ενέργεια είναι λεπτά. Ο φωτισμός είναι ενέργεια. Η ενέργεια στοιχίζει λεφτά. Οι διάφορες οικιακές συσκευές χρειάζονται ενέργεια. Και η ενέργεια χρειάζεται λεφτά. Όταν σπαταλάς ενέργεια, σπαταλάς λεφτά, τα δικά σου λεφτά. Περιόρισε τη σπατάλη όπου μπορείς. Η οικονομία είναι στο χέρι σου και το κέρδος στη τσέπη σου. Δεν έμεινε λοιπόν τίποτα. Ούτε κατσαρίδα. Ούτε μύγα. Κουνούπι. Φημισμένο αροξόλ που εξοντώνει τα πάντα ενώ είναι κίνδυνο για τα τρόφιμα. Όταν θέλετε να καθαρίσετε τα τζάμια σας, καθαρίστε τα με τον καλύτερο τρόπο που υπάρχει. Window Clean. Μην χάνετε τον καιρό σας με φθηνά παρασκευάσματα και απομιμήσεις. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο για αυτή τη δουλειά. Window Clean. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ήρθατε κιόλας. Γερμανικές τηλεοράσεις Βέκα. Για τέλεια λήψη και απόδοση. Αυτομάτου ρυθμίσεως εικόνος και ήχου. Τηλεοράσεις Βέκα. Εμίλιος Έλληνας και Σία. Τα παιδιά μπορούν να καταστρέψουν πολλά πράγματα. Όχι όμως και τις νέες καρέκλες Πόλη. Έχουν σιδερένιο σκελετό ανθεκτικό κάθισμα. Είναι ελαφρές σαμπούπουλο. Πόλη Πελ της Lordos Plastics. Καρέκλες Πελ για οποιαδήποτε χρήση, στερεές, αναπαυτικές. Καρέκλες Πελ σε οποιοδήποτε χώρο. Κομψές σε μοντέρνους χρωματισμούς. Μαζεύονται εύκολα. Καρέκλες Πελ και πόλη και τραπεζάκια. Όλα με τη σφραγίδα ποιότητας της Lordos Plastics. Φεύγουμε στο καλοκαίρι. Κέφι και χαρά με νεανικά ολόδροσα μαγιό Απόλλων. Χαρείτε τη θάλασσα. Χαρείτε το καλοκαίρι με μαγιό Απόλλων. Μαγιό Απόλλων. Τα πιο μοντέρνα. Απόλλων. Εκλεκτά προϊόντα. Ξεκινάει. Με Exite. Με μπαταρία Exite κάθε αυτοκίνητο ξεκινά με την πρώτη. Exite. Από την ίδια εταιρεία που κατασκευάζει μπαταρίες για διαστημόπλια. Ελεύθερη Κύπρος 1978. Για πρώτη φορά το ίδιο το αναγνωστικό κοινό αποφάσισε την ίδρυση ενός δημοσιογραφικού οργανισμού και την έκδοση μιας νέας εφημερίδας. Της εφημερίδας Ελεύθερη Κύπρος. Μια νέα αγωνιστική έπαλξη στην υπηρεσία του δημοκρατικού κόσμου με κορυφαία στελέχη της κυπριακής δημοσιογραφίας, άρτιο επιτελείο συντακτών και συνεργατών και με πρωτοφανή συμμετοχή της γυναίκας στο δημοσιογραφικό στίβο.
Ελεύθερη Κύπρος, η εφημερίδα μιας νέας εποχής που έχει ήδη επιβληθεί σαν η εφημερίδα του δημοκρατικού κόσμου. Ελεύθερη Κύπρος. Οι αγελάδες που βόσκουν στα ηλιόλουστα λιβάδια του τόπου σου, σου δίνουν το πιο πλούσιο γάλα. Το λόφρεσκο γάλα είναι η πιο θρεπτική και πιο οικονομική τροφή για μικρούς και μεγάλους. Μια τροφή που δίνει δύναμη, ζωντάνια, ενεργητικότητα και απόδοση στον οργανισμό. Προτίμησε το φρέσκο γάλα του τόπου σου. Είναι το καλύτερο. Playboy. Για τον κομψό μοντέρνο κύριο, ο οίκος Μπάτα λανσάρει τα νέα υπέροχα ανδρικά υποδήματα Playboy. Για κάθε ντύσιμο, κάθε ώρα, κάθε περίσταση, ανδρικά υποδήματα Playboy του οίκου Μπάτα. Πορτοκαλάδα Σιτρίνια. Φτιαγμένη με σπιτική φροντίδα. Φτιαγμένη με φροντίδα, με σπιτική φροντίδα. Πορτοκαλάδα κύμα, Σιτρίνα, Σιτρίνα. Τα πόδια είναι καθρέφτης ομορφιάς κάθε γυναίκας. Τα καλσόν Pretty Lady δίνουν χάρη και γοητεία στα πόδια σας. Μια προσφορά στη μοντέρνα γυναίκα από την Pretty Lady. Έχω το λόγο μου. Ανακάλυψα τη νέα σκόνη πλησίματος. Πίγκο. Το πίγκο. Μα το εμπιστεύομαι για όλη μου την πουγάδα. Ξέρεις, κάνει τα ρούχα να στράφουν από καθαριότητα. Διώχνει τις εκαθαρσίες. Εξαφανίζει τους λεκέδες. Είναι οικονομικό, την θαυμάσια δώρα και αρωματίζει την πουγάδα. Η πείρα των 30 και πλέον χρόνων σας δίνει τα εκλεκτά προϊόντα. Πίθας, προϊόντα Γάλακτος. Κατασκευάζονται σε μοντέρνο εργοστάσιο με επιστημονική προεργασία και αυστηρό έλεγχο ποιότητος. Πίθας, προϊόντα εμπιστοσύνης. Κεφαλοτήρι, χαλούμι, φέτα, τραχανάς, αναρή φρέσκα ή ξερή, γιαούρτι, cottage cheese, sour cream. Πίθας, η πρωτοπόρος γαλακτοβιομηχανία που τιμά την Κύπρο. Πίθας. Η Γαλλική Επανάσταση εξεδάγει την 5η Μαΐου 1789. Η Ελληνική την 25η Μαρτίου 1821. Η Επανάσταση τώρα από το μηχανό Singer 700 την 22η Φεβρουαρίου 1969. Επευλήθη σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει τώρα και στην Κύπρο. Η Singer 700 θα μπει σε κάθε σπίτι και γραφείο. Κάθε αντίσταση είναι μάταιη. Singer 700. Κοινό Κυπρίων. Νόμισμα για όλες τις πόλεις της Κύπρου στην αρχαιότητα. Σήμα της Τράπεζας Κύπρου. Το σήμα αλλάζει, αλλά η παράδοση παραμένει. Παράδοση στη γρήγορη εξυπηρέτηση, στις ουσιαστικές διευκολύσεις, στην υπευθυνότητα και στη συνέπεια. Παράδοση μεγάλη που έκανε μεγάλη και την Τράπεζα Κύπρου. Το κοινό Κυπρίων. Τράπεζα Κύπρου. Εμπειρία και πρωτοπορία. Πρώτο σύλλο. Για έγχρωμα. Καλοκαιρινή προσφορά. Με κάθε φιλμ των 36 που σας εμφανίζουμε, σας προσφέρουμε μια καλοκαιρινή φανέλα δωρεάν. Εμπιστευτείτε το φιλμ σας κοντά μας. Φωτοσύνε. Για έγχρωμα.